Σεβασμιότατε, εδεσιμότατη, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ανώτερε Διοικητά Φρουράς Δράμας, κύριε Διοικητά Αστυνομικής Διευθύνσεως Δράμας, κύριε Διοικητά Αστυνομικού Τμήματος Δράμας, κύριε Αντιδήμαρχη, Δημοτική Σύμβουλη, Τοπική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, η λειτουργία του Δοξάτου ως συμβόλου του ελληνικού αγώνα για την Μακεδονία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές κληρονομιές του και θέτει το Δοξάτο σε μία ιδιότυπη κατηγορία, όχι μόνο επειδή το ίδιο υπέφερε ιδιαίτερα, αλλά κυρίως επειδή υπέφερε δύο φορές, το 1913 και το 1941. Υπήρξε δηλαδή ένας μόνιμος στόχος των αντιπάλων του ελληνισμού. Αυτό ήταν το στοιχείο που το διαφοροποίησε στην ιστορική μνήμη από άλλες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη το Δίστουμο, τα Καλάβρητα, τα Ανόγια και άλλες πόλεις που δέχτηκαν το βάρος μία μόνο φορά. Επί σειρά δεκαετιών, κατά την ημέρα αυτή, αναφερόμαστε στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη μαρτυρική αυτή Κωμόπολη και όπως έχουμε χρέος, θυμόμαστε και τιμούμε τους νεκρούς μας. Φέτος, συγχρόνως με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την αποφράδα εκείνη η μέρα, θα αναφερθούμε σε μερικά στατιστικά στοιχεία των καιρών εκείνων, που πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε, όμως είναι τόσο σημαντικά. Λίγα λόγια λοιπόν για την ύπαρξη της Κωμοπόλεως μας. Το Δοξάτο είναι μια Κωμόπολης 4.000 περίπου κατοίκων, χτισμένη δίπλα στον Ξεροχήμαρο, που διασχίζει τον κάμπο και το χωρίζει στα δύο. Η δόλια και άλλα ευρήματα προϊστορικής εποχής από την Τούμπα Δοξάτεπε πιστοποιούν την ύπαρξη νεολιθικού οικισμού στη θέση του σημερινού Δοξάτου. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, η τότε κοινότητα ονομαζόταν Δόκαλο. Η νέα αυτή ονομασία Δοξάτου είναι πολύ γνωστή στον μακεδονικό κυρίως πληθυσμό, καθώς έτσι ονομαζόταν το ευρύχωρο δωμάτιο του πρώτου ορόφου των μακεδονίτικων σπιτιών, που είχε ωραία θέα, όπως ήταν και η θέση του οικισμού στον ευρύ κάμπο.